Καλησπέρισουμε τον Σωτήρη, τον Γιώργουτζο. Ναι, ναι. Σωτήρη, καλησπέρα. Πού είσαι, ρε Σωτήρη? Καλησπέρα στην ωραία πόλη της γης. Μετά την Καλαμάτα. Μετά τη Μαύρη Θήλα. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι η καλύτερη της γης. Η Καλαμάτα είναι απλά η καλύτερη της Ελλάδας. Σωτήρη, πότε έφυγες από εδώ, Θεσσαλονίκη? Ναι, για πες λίγο. Τώρα θα καθοθούμε και ηλικίες, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έφυγα, δεν κάνω λάθος. Έφυγα το 97. Πήγα Φαντάρος και το. Ναι, ναι, το 97, 98, εκεί έφυγα. Μάχημος από τα Σπορ του Βορρά τότε. Ναι, τότε ναι. Καλύπτωμε Α2 μπάσκετ, αν θυμάσαι καλά. Βέβαια. Τότε Σπορ του Βορρά μιλάμε τότε για τεράστιο μέγεθος, έτσι. Ήτανε άλλες εποχές. Ήτανε... Και εκεί γαλουχήθηκα, θα έλεγα, δημοσιογραφικά. Με τα καλά και τα κακά αυτού. Ήσουν εδώ και μετά πήγες, είπες Φαντάρος και μετά φύγες από Θεσσαλονίκη. Πώς ήτανε? Κοιτάξτε, η διαδρομή εγώ, ποια ήτανε? Εκεί διευθυντή στα Σπορτ Βορρά είχα τον κύριο Μπούζα, έτσι, που ήταν, η καταγωγή του ήταν από την Καλαμάτα, του κύριου Μπούζα, ναι, 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 και ναι, μου έλεγε ο κύριος Μπούζας, πήγε μην κάτσε εδώ, ήθελε να δει, παρότι αγαπούσε και αγαπά τρομένα στη Θεσσαλονίκη, είναι ότι η πατρίδα του πλέον, είχε μέσα του μια πικρία, έτσι, που έφυγε μικρός από κάτι, μου είπε, δεν μου είπε να φύγεις, πρόσεξε, μου λέει, αν καθίσεις εδώ, δεν θα γυρίσει ποτέ πάλι κάτω. Ναι. Και αυτό έτσι με τρόμαξε λίγο. Έτσι, γιατί εγώ ήθελα να γυρίσω κάτω, είχα και μια κοπέλα κάτω, καταλαβαίνεις τώρα. Ναι. Και πήγα Φαντάρος και με βόλεψε ότι πήγα Φαντάρος και μετά με το που τελείωσα το στρατό, ξέρανε εδώ ότι ασχολούμουν, έγραφα στο Σπορτ του Βορρά, ότι του ασπουδεύανα, έτσι. Μπασκετάκι, εκεί πιτσιρίκος ήμουνα. Και μπασκετάκι έγραφε. Ε? Ήταν ρε Σωτήρη, Φίλιππος, Μεντ, Βάο, μια χαρά. Γιατί. Α2, Εκάστ, Α1, Β1, Α1, ανδρών, γυναικών, βότσης. Βέβαια είχε και γυναικείο μπάσκετ και μου άρεσε. Γιατί έτσι γνωρίσαμε και κοπέλες εκεί. Με το λεφτό του Πλακίδα είχα. Προϊστάμενο το Πλακίδα Τελεφέρη, μετά ήταν ο Χρήστος Σαμαράς εκεί. Ο Σαμαράς ήταν. Όπως Σαμαράς. Ναι, ναι, ναι. Βασιλόπουλος Κώστας εκεί, Καστάνης Γιώργος, Δίνος Καραμητρούσης, Κλεάνθρωπος. Χαλβατιώτης εκεί. Χαλβατιώτης, βέβαια. Χορόζογλου τότε, Χορόζογλου στο μπάσκετ. Χορόζογλου, Παναγιώτης. Που με βοηθήσαν και στο στρατό μετά αυτοί όλοι, έτσι. Έγραφα, είχα ένα διοικητή στοιχείο που είχε ψώνιο με την μπάλα και έκανε τον προπονητή κάπου εκεί. Ναι. Και αυτοί γράφανε, καταγόταν στη Θεσσαλονίκη. Τους έστελνα εγώ τη γάμα τοπικό ηχείο τώρα τι γινόταν και τα βάζανε αυτή μισή σελίδα στο Σπορτ Βορρά και μου την ολάδι. Και πέρασα, δηλαδή δεν κουβεντιάζω για Θεσσαλονίκη, δεν συζητάω καν τίποτα. Αφού δεν έρχομαι, γιατί στεναχωριέμαι, έτσι. Στεναχωριέμαι, δηλαδή κάθε φορά που έρχομαι. Αισθάνομαι ότι κάποιον θα βρω στη γωνία, θυμάμαι τα παλιά. Και... Πόσο καιρό έχεις έρθει, Σωτήρη? Έχω πολύ καιρό, αλλά έμεινα 8 χρόνια, έτσι. Έχω πολύ καιρό. Έχω 3-4 χρόνια να έρθω. Ήταν να έρθω εχθές με το τέρμι με τον Ολυμπιακό. Αλλά ήθελα να φοβήθηκα μη χαρακτηριστώ. Τώρα σου λέει ήθελα τον Ολυμπιακό, άρα είναι Ολυμπιακό. Στον νόμο δεν θέλω να το πάω. Και σου λέω, τι θα λέγανε, γιατί είστε σήμερα, α πούμε, κατάλαβε τώρα. Και το φοβήθηκα και ήθελα πάρα πολύ να έρθω. Γιατί με βόλευε και το αεροπλάνο από Καλαμάτα, ναι, η γραμμή. Ναι. Ερχόμουν Κυριακή και θα φεύγα μετά την άλλη μέρα. Και βολεύει ναι, το αεροπλάνο, πα και έρχεσαι με 120 ευρώ, έτσι, τράπα. Για αεροπλάνο, έτσι. Είναι πολύ παλιά, εμείς πηγαίναμε το λεωφορείο, κάναμε 10 ώρες. Πόπο, ναι, το λεωφορείο. Δεν μου λες, εδώ ξέρεις, γίνεται καλά πέρα από τα βιντεάκια αυτά τα φοβερά, ρε παιδί μου. Που... Ξέρεις τι, μερικοί, πριν σε ρωτήσω αυτό που θέλουν, που μιλούσαμε με τον Δημήτρη πριν στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί τα έβαλα αυτά τα δύο τα βιντεάκια σήμερα που τα παίζουν όλοι, ας πούμε, τα έβαλα και εγώ στην εκπομπή. Αυτοί, πολλοί νομίζουν ότι προσποιείσαι. Ότι το κάνεις, ας πούμε, για. Όχι, για τα βιντεάκια, ναι, αυτά και το χαμό που φωνάζει για την Καλαμάτα και τα λοιπά. Επιλέγω ομάδες που ασχολούμαι με αυτά και κάνω. Έτσι. Αν θα προσποιούμουν να έκανα έτσι, ας πούμε, για οποιαδήποτε ομάδα που ασχολείται. Ομάδες που έχω αγαπήσει και που έχω ζήσει με αυτές. Ναι. Τι να προσποιηθώ, δηλαδή λένε αυτές. Εγώ ξέρω ότι δεν συμβαίνει, αλλά απλά πολλοί κόσμος που τα βλέπει τα βιντεάκια και δεν σε ξέρει εσένα. Λέει ότι αυτός κάνει τώρα για να το βλέπει ο κόσμος, για να κάνει χαβαλέ. Για εντάξει. Να... ναι, το πρόβλημα σας ποιο είναι. Ότι εγώ αυτή την εκπομπή δεν την κάνω τώρα. Την κάνω 8-9 χρόνια. Αλλά τώρα μέσω ίντερνετ με μάθανε. Κατάλαβες τώρα. Παλιά τα έκανα ό,τι έκανα. Μέναν στην Εσσηνία. Τώρα το κανάλι εκπέμπει στην Νότια Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, το μάθανε και αυτοί. Όχι, όχι, και εδώ, και εδώ μπορείς να το δεις. Εγώ σε βλέπω. Στο Μπες δεν είσαι. Στο TV. Ναι, σε βλέπω εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα. Ναι. Τώρα νομίζουν οι παλιοί όμως που με ξέρουν, οι παλιοί που με ξέρουν, γιατί δεν ρωτάτε τους φιλάθλους του Πανσεραϊκού που ακόμα με βρίζουν, ας πούμε. Γιατί? Έπαιζε Καλαμάτα Πανσεραϊκός στην Τρίπολη και βάζει τον κόλο Ρέιζερ για τη Μαύρη Θύελλα στο 95.
Era Sport, έτσι, ούτε καν ιδιωτικό σταθμό. Που λένε, με φεύγω από τα θεωρία τη τρύπα και φτάνω κάτω. Υπάρχουν τα βίντεο αυτά, έτσι, αρχίζω να φωνάζω. Και τότε να με διώξουν από την Era Sport, για να πληρωνόμουν, κάτι ψίχουλα έπαιρνα. Αλλά να σου πω, επενέβη εκεί η Σύφη Μποτζάκη, οι υπόλοιποι όλοι εκεί, να με κρατήσουν ο κύριο Μητιάδη και λοιπά. Το Σωτήρη, τι λέτε τώρα, α πούμε, ο Τραπεζανίδη από πάνω και λοιπά. Δηλαδή, από τι ΣΕΡΕ παίρνω ακόμα μηνύματα στο κινητό. Στη γραμμή, γιατί έχω την ίδια που με βρίζει ο κόσμος κλπ. Δηλαδή, έτσι ήμουν. Δηλαδή, πάντα. Αν κάποιος θέλει να ξεδώσει, παίρνει εσένα και ξεβρίζει. Ε? Έχει... Ναι, ναι. Δεν σηκώνεται. Δηλαδή, τώρα μου βγάλε το κινητό Θεσσαλονίκη, το σηκώσα. Εννοείται τώρα. Έτσι. Ειδικά μετά την εκπομπή εχθές τώρα. Πες μου λίγο, πες μου αυτό με το. Με το σταματίο και την περούκα τώρα. Πέρα από αυτό. Σωτήρη, άστο αυτό για μετά. Αυτό το κάνατε την Καλαμάτα ΠΑΟΚ που έχει γίνει χαμός. Αυτό θα μας εξηγήσει. Εγώ κοίταξε τον ΠΑΟΚ, μπορεί όταν ήμουν εκεί να μην το πέτυχα σε τρομερές στιγμές, έτσι. Να μην το πέτυχα στη μεγάλη ομάδα κλπ. Είχε όμως, το πέτυχα στο μπάσκετ όμως σε μεγάλες στιγμές κλπ. Το θυμάμαι παλιά, μένα μου έχει μιλήσει ο Μαυρέας, μου έχει μιλήσει ο Βασίλης ο Γεωργόπουλος, μου έχουν μιλήσει για τον ΠΑΟΚ και ξέρω πώς, και τον παρακολουθούσα από μικρός. Εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν σπορ του Βορρά και είδα τον Κούδα. Ο Κούδα είχε σταματήσει πολλά χρόνια την μπάλα, 10 χρόνια που είχε σταματήσει, και τον βλέπω στις σκάλες να κατεβαίνει και εγώ να ανεβαίνω. Πήγα να λιποθυμίσω, έτσι. Του λέω και καλησπέρα κύριε Κούδα, και θυμάμαι ακόμα αυτό που μου είπε. Καλησπέρα αγόρι μου, μου λέει. Κατάλαβε τώρα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Εγώ άρχισα να τα λέω αυτά από πέρυσι από τον τελικό. Που είχα πάει να τον πάω από τον Παναθηναϊκό και τρώει 4 γκολ, έτσι. Και μου κάνει εντύπωση μετά που βγάζουν φωτογραφίες, όλοι του κλπ. Δεν τρέχει τίποτα πριν. Δεν μπορεί, εκεί ξεκίνησα. Τη θύρα 4 με έβριζε και στο site και παντού και στις μηνύματα. Εγώ όμως κατάλαβα μετά τα παιδιά τι εννοούσα, έτσι. Δεν μπορεί να είσαι ΠΑΟΚ να κατεβάζεις 300-250 πούλμαν και αν είχες δικαίωμα θα κατέβαζες 500 στην Αθήνα και να χάνεις πριν αρχίσει το παιχνίδι και να είσαι ευχαριστημένος. Και εκεί άγγιξα και το μεγάλο μέτωπο του ΠΑΟΚ και του τα είπα. Δεν μπορείς δηλαδή εσύ να... Του τα είπα μόνο που τα λέει και δεν τα άκουσε ποτέ. Λοιπόν, δεν μπορείς να βγάζεις με τον Αλαφούζο φωτογραφία. Ο Αλαφούζος μαγιά του. Σου ρίξε 4. Και βγάζεις... Εσύ που είσαι ΠΑΟΚ, δεν κλαις. Δεν είδατε την... Ποια ομάδα ήταν του Παπασταθόπουλου στη Γερμανία που έχασαν και πήγαν στην κερκίδα και οι παίχτες ήταν τελευταίοι και δεν φεύγαν από το γήπεδο. Εγώ αυτό θέλω. Δεν μπορεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα να φέρνει ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, να μένουν οι 8 βαθμοί διαφορά και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και να μένει ακόμα προπονητή του Άγγελος. Πήγα στην Τρίπολη που τους είδα. Λέω αυτό είναι ΠΑΟΚ, θα πάει μαζί με τον Μαυρέα. Ο Μαυρέας μου λέει κάτι, τι είναι αυτά μου λέει. Δηλαδή είναι ο ΠΑΟΚ να χάνει 3-0 από τον Αστέρα Τρίπολη που έκτοτε έχει κερδίσει μόνο τον Πλατανιά και την Άνω Βρύση. Ναι. Κατάλαβες τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Ναι, χάνει από την Κύπελο, αποκλείεσαι από την Κέρκυρα. Δεν υπάρχει τέτοια ομάδα. Καταλαβαίνεις τώρα, είσαι ΠΑΟΚ. Όπου πας μέσα έξω χάνεις, Κύπελο, Ευρώπη. Τα πάντα έχει ξεφτυλιστεί εντελώς. Και μου λες τώρα, χάνεις από τα 15 παιδιά του Όφη στο Ηράκλειο. Και δηλαδή, να σου πω κάτι, λέμε για το Μαρινάκι, έτσι. Λίγο στράβωσε η ομάδα, άντε Μίτσελ σπίτι σου. Εγώ έτσι θέλω, γιατί οι μεγάλες ομάδες δεν μπορούν να περιμένουν. Τι να περιμένεις τώρα, είσαι 8 βαθμούς πίσω, θα παλέψεις τη δεύτερη θέση. Κατάλαβες τώρα, θα παρακαλάς τον Ολυμπιακό να σε βγάλει δεύτερο. Αυτό είπα εγώ. Ναι. Άρα κάνατε την Καλαμάτα ΠΑΟ, αφορούσε και στον ναι. Προπονητή αυτό που είπες. Όλους. Που δεν δε πήρε η μαύρη θύλα προπονητή και έβαλε τον γυμναστή. Και βάλει το γυμναστή. Και είπα, όχι την Καλαμάτα. Και τον ΠΑΟΚ τον κάνατε Καλαμάτα. Αυτό τους είπα. Ναι, και τον ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Αυτή τη στιγμή είναι τεράστια ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, ήσασταν στο τελικό. Όταν εγώ είδα αυτή, έτυχε να περάσω από το κομβόι αυτό των αυτοκινήτων και πραγματικά έκλαψα, δάκρυσα. Τι ήταν αυτό το πράγμα που είπα μπροστά μου. Δηλαδή, αυτά τα μεγέθη, αυτή η ομάδα τώρα, δεν μπορεί να μην παίρνει φέτος το πρωτάθλημα. Όταν είσαι 5 βαθμού μπροστά και καταραίει ο Ολυμπιακός και δεν δε συνέρχεται. Εσύ κάνει ό,τι μπορεί και να μην κουνιέται φίλο. Φεύγει, Άγγελε. Παρετήσε στην Τρίπολη, στην Κρήτη. Δεν γυρίζει πίσω μετά, άμα είσαι αξιοπρέπεια. Που πιστεύω ότι έχει, αλλά δείχνει. Είπε στου παίκτε τη προάλλη ότι έπρεπε να παραιτηθώ, ότι έπρεπε να φύγω μετά την Τρίπολη. Τα λένε στο γάμα τοπικό αυτά. Τα λένε στο γάμα, όχι στο ΠΑΟΚ. Αλλά να σου πω και κάτι, άστον αυτό να νομίζει ότι θέλει. Εγώ, α πούμε, στην Καλαμάτα δεν κατηγορώ τον προπονητή. Κατηγορώ αυτόν που τον πήρε τον προπονητή. Στο ΠΑΟΚ υπάρχει δίκηση. Το Άγγελος δεν θέλει να φύγει. Η Παναγιά, ο Θεός, ο Χριστός κλπ. Αν είναι δυνατόν, εν έτη 2015, ο προπονητής της τεράστιας ομάδας που έχει τη μισή Ελλάδα μαζί της, να λέει αυτά τα πράγματα. Ποιος Θεός, εξήγησέ μας γιατί χάσαμε. Κάνε μια ανάλυση του παιχνιδιού. Ο Θεός δεν θέλει να χάνει ο ΠΑΟΚ και δεν είναι κερδάει ο Πλατανιάς και Όφη. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Και από την άλλη θεωρώ επίσης ότι και η μεταγραφική ενίσχυση του ΠΑΟΚ
δεν είναι για να πάρει, δεν είναι για να πάρει ομάδα πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι είναι παίχτες σε σχέση με Ολυμπιακό πάντα, δευτεροτρίτη από αυτούς που παίρνει ο Ολυμπιακός. Εκεί ας το καταλάβει και ο πρόεδρος του. Τους είδα και στην Καλαμάτα, είχα πάει και στο αεροδρόμιο που ήταν με τον Αστέρα Τρίπολης που παίξανε και είδα ένα τρομερό αεροπλάνο να τους κατεβάζει. Λέω, ρε φίλε, ο Ομπάμα, ο Πούτιν έρχεται. Ο Πούτιν κατεβαίνει. Τρόμαξα, σου λέω. Βαμμένο στα μελανόλευκα. Τους περίμεναν εκεί 30 παραπάνω καλαματιανοί φύλαθλοι, όπως ήταν. Φύγανε από την Καλαμάτα, Πούλμαν, πήγαν στην Τρίπολη. Ο ΠΑΟΚ είναι φανερή ομάδα. Και μετά τους γιούχαραν. Ναι, καλά τους κάνανε. Δεν κατάλαβα. Δείτε με τους γιούχαραν. Ο φύλαθλος σε κόσμια ατμόσφαιρα πάντα δικαιούται και οφείλει να το κάνει αυτό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά προχτές μετά το μάτς με τον Όφη, ο προπονητής έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση της διοίκησης. Η διοίκηση δεν την έκανε αποδεκτή. Φεύγω, λες. Φεύγω. Αυτά είναι μεσοβέζικες λύσεις. Είναι, είναι κουτοπώνυρα πράγματα αυτά. Είχε... Φεύγω, κύριε. Γεια σας. Είχε φεύγω. Δηλώσει όμως πριν ότι εγώ δεν φεύγω, μόνο με διώχνουν. Δεν φεύγει ποτέ. Έτρα, ωραίο αυτό, έτσι. Ωραίο αυτό, έτσι. Είναι σαν να μην σου λέει μια ακόμα εσένα δεν σε θέλω. Να βλέπεις ότι πηγαίνει με 150 άντρες. Και εσύ να λέει δεν φεύγω άμα δεν μου πεις να χωρίσουμε. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Να. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κάνει μια αλλαγή, να αλλάξει ατμόσφαιρα, να αλλάξει ψυχολογία, να αλλάξουν τα πάντα και κάτι επί της ουσίας να αλλάξει. Φυσικά. Ο Άγγελος για μένα είναι άγιος άνθρωπος, είναι κύριος, τον είδα και στην Τρίπολη κλπ. Κλπ. Αλλά δεν μπορεί το ποδόσφαιρο εν έτη 2015. Θα μου πεις κέρδισε το Καραϊσκάκι. Μαγιά του κέρδισε ένα παιχνίδι και τι έγινε. Και, και το Άργος κέρδισε στη Μυτιλίνη και από τότε έχει χάσει 100 ισοπαλίες και 10 ήττες. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι θέματα αυτά. Η διάρκεια έχει σημασία και πώς πάει η ομάδα. Εκεί αλλάζει τον προπονητή, αλλά ξέρω και εγώ πώς βολεύει να βρίσκουμε όλοι τον Άγγελο και να μένουν στα πυρόβλητα κάποιοι άλλοι. Αυτό λέω εγώ αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ τώρα 8 βαθμούς. Εμείς τα βράδια θέλαμε. Σας ακούω μερικές φορές, νομίζω ότι είμαι ενδιαφερόμενος και ακούω τα πάντα. Ωραία, γιατί μας έκανε εντύπωση και λέω. Και άλλες φορές ήθελα να σε βγάλω, να μιλήσουμε για μπάλα, να μας πεις. Καλά, πέρα από την τρέλα που βγάζεις, ας πούμε, για την Καλαμάτα εκεί, για τη Μαύρη Θύλα, και εκεί χαμός γίνεται με τον Κουρμπανάρ, εσύ πολύ φασαρία. Και εκεί, ναι, και εκεί ο αστυνομικός με τα αστέρια σε ξεφώνησε και όλες εσένα. Με ξεφώνησε και δεν του είπα τίποτα, επειδή ήταν το χωριό μου, έτσι, είναι φίλος πατέρα μου κλπ. Και εγώ λέγα ότι μου έκανε πλάκα, λέει άστο, θα του περάσει. Κλπ. Αν δεν έκανα άλλο, τώρα θα είμαστε αυτό στο χώμα και εγώ στη φυλακή, α πούμε. Δεν είχε περίπτωση. Αλλά λέω τώρα πλάκα μου, ξέρει ένα άνθρωπο που το βλέπει κάθε μέρα, πίνει καφέ. Ξέρει ένα άνθρωπο σε φωνάζει πάνω το κεφάλι σου. Αυτό σε κάνει πλάκα τώρα, μιλάει σοβαρά. Τι λέω, άστο, ναι, άστο, συνέχεια. Σε πνελίγιαζε κι εγώ, δηλαδή με κοντράδε και λέω τώρα πώ δεν απαντάει. Πέρασα από ΕΔΕ αυτό, έγινε ιστορία, αλλά το έχω πει την περασπίστηκα. Α, ναι. Ναι, πήγα. Τον Κουρμπανά όμως, δηλαδή, ο Κουρμπανάς γιατί έβγαλε τόση τρέλα μαζί σου. Γιατί έβγαλε, γιατί ο Κουρμπανάς είναι πιο πίσω και από τον Άγγελο ακόμα στο ποδόσφαιρο. Αυτός παίζει με γιόμες, ούτε κάνει με φέτρες. Φέρει την μπάλα από τα στόπερ, πάει μπάλα στα στόπερ και ντουβ την μπάλα στην άλλη περιοχή και πιστεύει στην κεφαλιά. Και παίζει με σε τρεφόρα 1.60, τραγικά πράγματα. Αυτά του λένε. Και άλλος το είπα, μετά πάγω. Άλλος το έκανε την ερώτηση. Λέει, εσύ συμφωνείτε ότι παίζουμε με γιόμες. Και του λένε, ναι, εγώ συμφωνώ. Ωα, σηκώθηκε πάνω και πήγαινε να με πλακώσει, γίνεται αστεία πράγματα. Ναι, 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 πολύ, πολύ φασαρία και τα λοιπά. Πολύ... Τραγικά, μετά πολύ τρελάθηκε. Μετά από ένα μήνα έφυγε. Τρελάθηκε. Α, έκατσε και ένα μήνα μετά, μπράβο. Έκατσε ένα μήνα, ναι, ναι, έκατσε ένα μήνα. Σωτήρι οικονομικά είναι τα προβλήματα στη Μαύρη Θύλα. Αν νόμιζα τελείως τα δικά μου. Στη Μαύρη Θύλα. Στη Μαύρη Θύλα κοίταξε, δεν ξεκινάνε οικονομικά τα προβλήματα. Τα προβλήματα ξεκινάνε από την οργάνωση. Δεν υπάρχει οργάνωση. Έχουμε ένα πρόεδρο, ένα πολύ καλό δικηγόρο εδώ πέρα που έχει χρήματα κλπ. Αλλά αυτός δουλεύει όλη την ημέρα, ξυπνάει κάτι 11 το βράδυ. 11 το βράδυ και πεινάει, πάει στις ταβέρνες, φωνάζει το υπόλοιπο συμβούλιο στις ταβέρνες. Και εκεί τρώγοντα βριτζόλες και πίνοντα μπύρες και λύνουν τα προβλήματα της ομάδας κατά τις 2 το πρωί, όταν έχουν πετάξει τα πουλάκια. Έτσι. Δεν έχει οργάνωση, δεν του αρέσει να πηγαίνει στα γραφεία. Αποφασίζει όλα μόνο, του μπάλα δεν ξέρει, παρότι του αρέσει μπάλα, δεν ξέρει. Θυμίζει κάποιες γυναίκες πάνω στο κήπεδο, είτε γιατί παίζει ο γκόμενός τους, παίζει ο φίλος τους, το παιδί τους, ο άντρας τους. Και κοιτάνε μπάλα, τους αρέσει μπάλα. Κοιτάνε, έτσι, γιατί αυτός κοιτάει, όπως λέει στο χωριό μου, τυράει. Τυράει, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβε τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα της Καλαμάτας και έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Πέρυσι ήταν 16 ομάδες στη Γάμα. Πρόπερσι 12 ομάδες έπεσε, έκανε ένα διάφορο ΕΠΟ και έμεινε στην Γάμα Εθνική. 6 χρόνια παλεύει στη Γάμα Εθνική κατηγορία, από το κακό στο χειρότερο. Ναι. Και φέτο τώρα τα βλέπετε τα χάλια. Η συνεργάτη δά σου, μου λέει ο κόσμος εδώ, δυνατή, πολύ δυνατή στην τηλεόραση. Έρχεται σε δύσκολη θέση όμως, ρε Σωτήρη. Τη φέρνει σε δύσκολη θέση. Δεν την είχα πάρει, δηλαδή, δεν είναι θερίο. Δεν είχα πάρει τίποτα, μην τη βλέπεις έτσι. Δεν είχε βγει και στα καλυστία, έτσι, μη σε τουρισμό, μη σε Γιάνκα, είχε βγει. Είναι αστέρι, δεν είναι. Με την Καλαμάτα έχει γυμναστήριο ο μπαμπάς της, ο πατέρας της εκεί και είναι μπάλα, δεν ξέρει, αλλά το λέει, δεν ξέρει, έτσι.
δεν έχει κανένα. Δεν λέει αυτή σε κάποιου άλλου που δεν ξέρουν ότι ξέρουν. Την έχει χρόνια μαζί σου ή τώρα φέτο. Από πέρυσι. Από πέρυσι. Ναι. Από πέρυσι ήταν και συνεχίστηκε φέτος. Αυτό, αυτό που βλέπω σήμερα με την περούκα και τα λοιπά είναι χθεσινό, είναι πρόσφατο. Το βράδυ, ναι. Εγώ δεν ήξερα καν ότι προπονητήσε. Τώρα και μια εβδομάδα φοράει περούκα, κάποιος στο σπίτι του προφανώς στην τέννις, ας πούμε. Και το είπε στον αέρα και εγώ τρελάθηκα. Λέω τι λέει τώρα, ας πούμε, και λοιπά. Και τελικά αποδείχθηκε δίκιο και γίνεται θέμα τώρα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, με περούκα του προπονητή του Χαλαμάτα. Ναι, γιατί στην αρχή λες, ποιος φοράει περούκα και μετά λες, εντάξει, δεν πειράζει που φοράει περούκα. Μόλις κατάλαβε ποιος είναι. Άκου και αυτό τώρα με την περούκα στην ομάδα. Θέλω να πω για αυτόν τον. Τέλο πάντων τώρα. Με μερικοί άνθρωποι τώρα. Ξύρισε τα ρε, πώ θα και μαυρέα. Ξύρισε τα, γίνουμε και τη μόδα. Τι θε την περούκα. Και αυτά που λες για τον Πάο και θεωρώ ότι τώρα είναι αργά. Έτσι, πιστεύω ότι φοβάμαι ότι θα χάσει την δεύτερη θέση. Δυστυχώς. Έτσι όπω πάει η ομάδα δεν νομίζω καμία βελτίωση. Είδα σε μηδέν με έναν Ολυμπιακό τώρα. Μη χάσει, μη χάσει. Τι είναι αυτά. Δηλαδή απορώ πόσο κόσμο του Πάο. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ κρατάει αυτή την στάση την παθητική και πολύ δράση πισωδιών βέβαια. Ακούω βέβαια, στο σπάνο τα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκη και γίνεται ο Τζετζελές έτσι. Η λύση είναι μία. Μεταγραφές από το χειμώνα έπρεπε να γίνει και να αλλάξει ο προπονητής. Δεν έγινε αυτό, θα παλέψει η δεύτερη θέση. Μάγκα πάλι τον Ολυμπιακό, μάγκα πάλι το Μαρινάκι έτσι. Που ό,τι και να του λέει ο κόσμος για μένα. Το λέει η καρδούλα του, τον είδες έτσι, στην Τούμπα στην προπόνηση, στην Τούμπα το βράδυ στο γήπεδο, κοντά στην αποστολή, στα νησιά πάει, παντού. Ναι, στην Κερκίδα. Στην Κερκίδα, σαν μου τρελό στην Τρίπολη, μέσα στην βροχή τρεις ώρες. Αυτό είναι αλήθεια. Να σου πω και κάτι άλλο. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ το άλλο ποιο είναι, πέρα προπονητή κλπ. Ότι οι ομάδες δεν διοικούνται από μακριά. Εκεί είναι το πρόβλημα. Υπάρχει μια διοίκηση στην Ρωσία που είναι, μία στη Θεσσαλονίκη και άλλη μία στα Μέγαρα που θα είναι. Ξέρω και εγώ δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι εκεί, να ξέρει τι του γίνεται. Στην ομάδα να μην ακούει δευτεροτρίτους που μπαίνουν στη μέση, μεσάζοντες, διοικούντες, βρίζες κλπ. Ήσουν καλός παίκτη, δεν κάνει για πρόεδρος. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνεται τώρα, αλλά ήσουν πριν. Δεν το έχει ο βρίζος, λες. Όχι, βέβαια, αυτό έχω δει εγώ από κοντά. Ένα ανθρωπάκι είναι με την καλή έννοια τώρα. Άβουλος εκεί, άψυχος. Πού να τολμήσει αυτό να πει στον Ιβάν τώρα ότι κάτι είναι λάθος. Φαγώθηκε, θα λιποθυμήσει. Ο Ζαγοράκης ψευδέκανε, έχει μια προσωπικότητα πιο έντονη. Αλλά δεν ξέρω, έξυπνος έφυγε, αυτός πήγε ευρωβουλευτής. Σώθηκε. Βολεύτηκε για 5 χρόνια. Αν πει εγώ έγινε ο Αβραμόπουλος πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα γίνει ο Ζαγοράκης ευρωβουλευτής. Μαγιά του. Και εγώ το ψήφισα να ξέρεις, έτσι. Ναι, μάλιστα. Δημήτρη, να ρωτήσει κάτι άλλο, Δημήτρη, το Σωτήρι. Όχι, μα κάλεσε. Καταλάβαμε ότι το σέβεται, τον αγαπάει τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό τα λέει. Είσαι καλά. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και οι φίλοι. Εγώ δεν θέλω την χέρια τη ψυχολογία τη μικρή ομάδα. Δεν το θέλω αυτό. Είσαι ΠΑΟΚ, ρε. Δεν είσαι καν όφη, δεν είσαι τίποτα, ούτε καν. Είσαι Ολυμπιακό και πάνω. Είσαι ΠΑΟΚ. Ξέρεις τι φυλάθηκε και ο ΠΑΟΚ στην Πελοπόννησο. Θα πάθει πλάκα. Μόνο στο χωριό μου έχει 20 φυλάθου με 30 ΠΑΟΚ. Έχει παντού κόσμο πάω. Να δει την ομάδα πανελλήνια. Μόνο έτσι θα καταφέρει να ξεφύγει και να πάρει και αυτός μια μέρα 5 πρωταθλήματα σερί. Το εύχομαι. Έτσι. Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ωραίος. Και στην μεγαλύτερη πόλη του σύμπαντος. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Σωτήρη Γεωργούτσο.